Δημοκρατία σήμερα, διότι γνωρίζουν και αυτοί και εμείς ότι σήμερα κλείνει ένας κύκλος, ο οποίος ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο με τη συμφωνία με τους εταίρους. Ακολούθησε οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε στην κρίση του λαού τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ακολούθησαν οι δύο κύκλοι προαπαιτουμένων, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και σήμερα κλείνει αυτή η ενότητα με το τελευταίο νομοσχέδιο της πρώτης αξιολόγησης. Οι συνέπειες από το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης είναι γνωστές. Η εκταμίευση της δόσης, άρα η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων για φέτος, συν οι οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, και δεύτερον η συζήτηση για το χρέος. Αυτή η ενότητα λοιπόν κλείνει σήμερα, και εκ των πραγμάτων, κλείνοντας αυτή την ενότητα, ανοίγει μια άλλη προοπτική για την ελληνική οικονομία. Υπενθυμίζω ότι με τη συμφωνία αυτή επιτύχαμε τόσο για το 2015 όσο και στη συνέχεια για το 2016 και το 2017, με την αλλαγή το πλαισίου αποπληρωμής των δανείων μέχρι το 2020-2021, εξοικονομήσαμε πόρους σε σχέση με το 4,5% πλεώνασμα που όφιλε με βάση το προηγούμενο σχέδιο, περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ σε βάθος πενταετίας. Αυτό δημιούργησε και τη δυνατότητα, αντί να πάρουμε 5,5 δις μέτρα σε ένα χρόνο, στην περίπτωση παρέμενε στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, τα μέτρα αυτά να γίνουν σε βάθος τριετίας, μια πολύ πιο απλή διαδικασία, μια πιο ομαλή διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής. Η κυβέρνηση ήδη από μια χρονιά πέρυσι ανέτρεψε εκ των πραγμάτων τα αποτελέσματα της οικονομίας, ανέτρεψαν άρδιν τις κασάνδρες που προέβλεπαν μια καταστροφή της ελληνικής οικονομίας το 2015. Η ύφεση ήταν σχεδόν μηδενική, οι επιδόσεις του τουρισμού ήταν αυξητικές, η οικονομία, βιομηχανικός τομέας και εξαγωγές είχαν θετικές επιδόσεις στο δεύτερο εξάμηνο. Η χρηματοδότηση της οικονομίας, ειδικά από τα ΕΣΠΑ, έφτασε ένα σημείο ρεκόρ, και ταυτόχρονα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ξεπέρασε κάθε φιλόδοξη προσδοκία, καθώς από τα 25 δις που ήταν η αρχικός σχεδιασμός, χρειάστηκαν μόλις 5,5 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Σήμερα, και μόνο με τη βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, πριν δηλαδή το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, τα ελληνικά ομόλογα μετά από πολύ καιρό βρίσκονται σε έντονη καθοδική πορεία. Πριν από την αξιολόγηση έπεσαν στο 7,5%. Η πρόβλεψη είναι ότι θα πέσει στο 5,5% με το κλείσιμο της αξιολόγησης. Υπενθυμίζω ότι η πρόσβαση στις αγορές γίνεται με επιτόκιο ομολόγων για τα δεκαετία, αναφέρομαι, κοντά στο 4-4,5% όπως ισχύει για την Πορτογαλία. Αυτή ο κύκλος λοιπόν κλείνει, και ο κύκλος αυτός κλείνει διατηρώντας όλες τις δεσμεύσεις μας που είχαμε κάνει προεκλογικά αναφορικά με το πώς θα κάναμε και θα εφαρμόζαμε αυτό το πρόγραμμα. Δεσμευτήκαμε για 4 πράγματα. Υπενθυμίζω ότι δεν θα προχωρήσουμε σε περικοπές μισθών και συντάξεων. Δεύτερον, ότι η διαδικασία με την οποία θα γίνει διαχείριση μεγάλων προβλημάτων, τα κόκκινα δάνεια κτλ., θα διατηρήσει ισχυρότατη την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τρίτον, ότι θα αντικαταστήσουμε το ΤΑΙΠΕΔ, ένα θεσμό ο οποίος είναι ταυτισμένος και απόλυτα προσανατολισμένος στην ιδιωτικοποίηση, και μάλιστα όλων των περιουσιακών στοιχείων που έχουν περάσει στην κατοχή του, από ένα νέο θεσμό ο οποίος δεν είναι δεσμευμένος να ιδιωτικοποιεί, έχει μακροχρόνιο ορίζοντα, στόχος του είναι η αξιοποίηση της περιουσίας. Υπενθυμίζω, για να σταματήσει η συζήτηση εδώ, ότι σε περίπτωση ιδιωτικοποίηση πώς μπορεί να γίνει από το νέο ταμείο, ακόμα και αν
κριθεί ότι είναι συμφέρουσα ή πρέπει να γίνει ή μπορεί να γίνει ή θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί αυτή η περίπτωση, η ιδιωτικοποίηση μπορεί να προχωρήσει μόνο με την έγκριση αποκλειστικά και μόνο του Υπουργού Οικονομικών. Άρα η ιδέα ότι μπροστά μας έχουμε ένα ταμείο ιδιωτικοποιήσεων της μορφής του ΑΙΠΕΔ δεν ισχύει. Αυτό ήταν η προηγούμενη μορφή. Τώρα φτιάχνουν ένα ταμείο στα γαλλικά πρότυπα. Σας παραπέμπω πλήρως στο γαλλικό αντίστοιχο θεσμό, όπου διαχειρίζεται όλο το σύστημα αξιών που έχει το γαλλικό δημόσιο, τις εταιρείες, τις συμμετοχές, ακίνητα, συμμετοχές στις τράπεζες και ούτω καθεξής. Και αυτό κάνει, νομίζω, η συγκεκριμένη ρύθμιση την οποία προτείνουμε. Επιτρέψτε μου να σταθώ τώρα στο θέμα των κόκκινων δανείων, το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Ο νόμος που προωθήσαμε στα τέλη του 2015 και με δεδομένο ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα μείζον πρόβλημα, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων στις τράπεζες, ο νόμος που προωθήσαμε στα τέλη του 2015 διασφάλισε την προστασία από πληστηριασμούς σχεδόν σε δύο από τους τρεις δανειολήπτες. Μάλιστα, για τις πιο αδύναμες οικονομικές περιπτώσεις, το 25% των οικοκυριών, προβλέπεται η ενίσχυσή τους από το δημόσιο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δόσεων. Με τις ρυθμίσεις που εισάγουμε στο παρόν νομοσχέδιο, πετυχαίνουμε κάτι που αφορά ακόμα περισσότερους, σχεδόν το σύνολο των δανειολήπτων, με εγγύηση την πρώτη κατοικία. Στο 93% των περιπτώσεων τα συγκεκριμένα δάνεια δεν θα επιτρέπεται να απολυθούν σε μη τραπεζικά ιδρύματα μέχρι τις αρχές του 2018. Υπογραμμίζω ότι η εξαίρεση από την πώληση θα αφορά δάνεια όχι μόνο που συνδέονται με την πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως κατηγορίας. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο στεγαστικά δάνεια, αλλά και καταναλωτικά, επισκευαστικά και κυρίως δάνεια ελευθέρων επαγγελματιών και μικροεμπόρων και άλλων κατηγοριών, οι οποίοι έχουν πάρει το δάνειό τους, το εμπορικό εννοώ, με εγγύηση στην πρώτη κατοικία. Ακόμα, σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη κατηγορία, πετύχαμε πριν από τη μεταβίβασή τους των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες να πρέπει ως αναγκαία προϋπόθεση να έχουν κάνει πρόσφατη εμπεριστατωμένη και ουσιαστική πρόταση ρύθμισης στους δανειολήπτες, ενώ οφείλουν να επιδεικνύουν αυξημένη ευαισθησία για τις ευπαθείς ομάδες και την προστασία του καταναλωτή. Κάθε νέος εκδοχέας απαιτήσεων, ο οποίος θα πάρει αυτά τα δάνεια, οφείλει εκ νέου από την αρχή να ξεκινήσει τη διαδικασία επίλυσης απαιτήσεων του κώδικα δεοντολογίας με τις πρόνοιες που αυτή έχει. Άρα μία φορά τον κύκλο πρέπει να τον κάνει η τράπεζα. Εάν πουληθεί το δάνειο, τότε αυτός που αποκτά το δάνειο πρέπει να ξανακάνει την ίδια διαδικασία. Δεν σταματούν όμως εδώ οι προστατευτικές ρυθμίσεις. Τολμώ να πω ότι μέσα από τη διαπραγμάτευση επιτύχαμε να συνθέσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που συμπυκνώνει τις πρόνοιες που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά συστήματα. Αποτελεί ουσιαστικά απόσταγμα μιας μελέτης και διαβούλευσης επί αστοχιών που έχουν παρατηρηθεί σε εφαρμοσμένες ευρωπαϊκές περιπτώσεις, όπου είχαμε φαινόμενα ακραία οικονομικά ή κοινωνικά. Και έχοντας υπάρει όλα αυτά υπόψη μας, έχουμε διαμορφώσει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα τα αποτρέψει. Πετύχαμε να μην υπάρξει επίσης καμιά ουσιαστική διαφορά, καθώς το πλαίσιο προστασίας είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει για τις τράπεζες, ενώ δεν θα χειροτερεύει η θέση του δανειολήπτη. Υπάρχει ειδική πρόνοια για τις τραπεζικές συμβάσεις με κειμενόμενο επιτόκιο στα πράσινα δάνεια, καθώς ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να αυξήσει το περιθώριο επιτοκίου, κάποιο τέθηκε από κάποιους ομιλητές, πάνω από το επίπεδο που ήταν στην ημερομηνία της μεταβίβασης. Οι μη τώρα τραπεζικές εταιρείες, οι οποίες θα μεταβιβάζονται δάνεια, θα λειτουργούν εντός ενός αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου. Υπενθυμίζω ότι είναι δύο κατηγορίες αυτές οι εταιρείες. Οι εταιρείες διαχείρισης, αυτές πρέπει να έχουν εγκατεστημένες στην Ελλάδα, αυτές μόνο μπορούν να κάνουν διαχείριση δανείων.
αδειοδοτούνται και υποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, συγγνώμη, έχει η κυβέρνηση, μη δεσμευτική για την Τράπεζα. Και ταυτόχρονα η πώληση δανείων, η οποία διευρύνεται σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού, όποιος και να αποκτήσει το δάνειο οφείλει να το διαχειριστεί και να το εξυπηρετήσει μόνο από τις εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, τις εταιρείες διαχείρισης. Ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών ισχύει πλήρως και ταυτόχρονα και παράλληλα δημιουργούμε τους παρακάτω θεσμούς υποστήριξης των δανειοληπτών. Πρώτον, την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους που θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει βελτιωτικές παρεμβάσεις προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο επανενεργοποιείται με ουσιαστικές αρμοδιότητες. Δεύτερον, το δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών με 30 κέντρα σε όλη τη χώρα. Τρίτον, ενισχύονται τα δικαστήρια προκειμένου να βελτιωθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκδίκασης υπερχρεωμένων οικοκυριών. Τέταρτον, ενεργοποιείται το επάγγελμα των διαχειριστών αφαιρεγγιότητας κάτω από ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας που θα συνδράμουν και θα μεσολαβούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος υπερχρέωσης. Πέμπτον, σύντομα θα δημιουργηθεί φορέας πιστοποίησης φερεγγιότητας που θα διασφαλίζει τη δίκαιη και αντικειμενική πιστοληπτική αξιολόγηση και την πρόσβαση σε νέο δανεισμό. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις που ανέφερα συνθέτουν ένα πλέγμα που διασφαλίζει τη θέση των ασθενέστερων. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε μια σειρά από επιπρόσθετα θέματα τα οποία άπτονται της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Υπάρχουν δύο βελτιωτικές ρυθμίσεις σε σχέση με προηγούμενες ρυθμίσεις που είχαν ψηφιστεί και για το ασυμβίβαστο και για άλλες ρυθμίσεις, ενώ εισάγεται σε συνεννόηση και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και με την Κομισιόν για πρώτη φορά η διαδικασία settlement που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελληνική Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι από όλα αυτά γίνεται σαφές ότι πολλές ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο έρχονται να λύσουν προβλήματα και να διαμορφώσουν συνθήκες υποστήριξης των ασθενέστερων τμήματων της κοινωνίας. Το μέτρα με τα οποία διαμορφώθηκε τόσο το φορολογικό σύστημα στην προηγούμενη μας συζήτηση όσο και το ασφαλιστικό που επιμερίζει τα βάρη με δικαιότερο τρόπο. Η σημερινή συζήτηση για την αντιμετώπιση ενός πολύ μεγάλου προβλήματος των κόκκινων δανείων στο πλαίσιο μιας στρατηγικής η οποία θα διευκολύνει την απαλλαγή όλου του τραπεζικού συστήματος με ένα λελογισμένο τρόπο από τα βάρη αυτά και θα επιτρέψει την επαναχρηματοδότηση της οικονομίας. Ο τρόπος με τον οποίο αντικαθίσταται ένα ταμείο ιδιωτικοποιήσεων με ένα ταμείο μακροχρόνιας αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Κλείνει ένα κύκλο στον οποίο η παρούσα κυβέρνηση είχε ακολουθήσει μέσα από ένα οδικό χάρτη ο οποίος καταλήγει σε μία προοπτική ανάκαμψης οικονομίας με ισχυρές δόσεις κοινωνικής δικαιοσύνης και αυτή η δέσμευση είναι αυτή την οποία θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια σθένος για το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ. Υπουργέ, πριν κατεβείτε, κύριε Υπουργέ, εδώ.